Τώρα, τι να σας πω. Ένα πράγμα θα σας πω σήμερα και βάλτε το λίγο καλά στο μυαλό και στην καρδιά και στην ψυχή και για τα δικά μας προβλήματα ο καθένας που παλεύει και αντιμετωπίζει και η κοινωνία μας και η οικουμένη ολόκληρη. Σήμερα γιορτάζουμε δύο Άγιοι. Ζευγάρι ήταν. Γαλακτίων και Επιστήμη. Οι μάρτυρες. Γι' αυτό γιορτάζει σήμερα, γι' αυτό στους Άγιους γιορτάζει. Αυτοί τώρα οι δύο οι μάρτυρες, δεν θα πω την προηγούμενη ζωή τους, θα πω προς το τέλος. Όταν λέει ξέσπασε ο διωγμός, λίγο πριν είχαν, ενώ ήταν σε ζευγάρι, είχαν παντρευτεί, είχαν ζήσει μαζί και πήραν την απόφαση να πάνε σε δύο μοναστήρια, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο. Έφτασε μέχρι εκεί ο διωγμός όμως. Και μαθαίνει η επιστήμη ότι συνελήφθη ο καλός της και φεύγει και πάει και βρίσκει που είναι. Γιατί νομίζετε? Για να είναι κοντά του τις τελευταίες στιγμές. Και δεν την πείραξε να ομολογήσει και αυτή ότι είναι χριστιανή, αλλά ήθελε να είναι κοντά του, λέει, και να τον εμψυχώσει και να τον παρηγορήσει και να τον αγκαλιάσει και να φύγουν μαζί. Ας είχαν βρεθεί χώρια ως μοναχοί. Και τους το έκανε το χατήρι, ο καλός Θεούλης. Και περνάνε τα χρόνια και στον τόπο εκείνον ονοματίζεται ένα ασκητήριο εις τιμή του Αγίου, των Αγίων Γαλακτίων ως την επιστήμης. Πού? Στο όρο Σινά. Αν δείτε φωτογραφίες που υπάρχουν στο ίντερνετ, είναι κάτω χαμηλά το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης και πάνω είναι η κορυφή που πήρε ο Μωυσής στις πλάκες, στις εντολές. Στη μέση από αυτό το ύψος είναι ένα μικρό ασκητήριο σε μια σπηλιά που το έκαναν ασκητήριο οι πατέρες, που είναι αυτή η σπηλιά αφιερωμένη στους δύο μάρτυρες, Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Ποιο είναι όμως το χαρακτηριστικό τώρα? Σε αυτή τη σπηλιά φτάνει να ασκητέψει 5-6 χρόνια ο Χεροπαΐσιος. Δεν ήταν εύκολη εκεί η άσκηση του γέροντα. Πρώτον, δεν βγάζει σχεδόν καθόλου νερό η περιοχή. Από μία σχισμή όμως, και αυτό τι είχαν κάνει οι πατέρες στο ασκητήριο, έσταζε σταγόνα-σταγόνα νεράκι. Όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα, τον καιρό που είχε λίγη υγρασία παραπάνω, τι υγρασία να έχει στην έρημο, μπορεί να έφτανε, λέει, τα 2 λίτρα. Τον υπόλοιπο καιρό δεν έφτανε το 1 λίτρο. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό όμως? Έβαζε ο γερόντας την κούπα και μάζευε. Όποιος έρχονταν όμως, την κέρναγε. Και κυρίως κέρναγε τους Βεδουίνους της περιοχής. Οι Βεδουίνοι είναι κατά πλειοψηφία μουσουλμάνοι. Λατρεμένοι όμως από τους ασκητές της ερήμου, διότι είχαν, λέει, καλή καρδιά, έλεγε ο Γεροπαΐσιος. Και τους κέρναγε όλους τους Βεδουίνους και τους είχε φίλους. Αυτή η αγάπη του παππούλη και αυτή η συνήθεια και των παλιών γεροντάδων της περιοχής έσωσε σήμερα, αυτές τις μέρες, το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Στην προηγούμενη φάση που στην περιοχή γινόταν μάχες και με τους Σύριους και με τους Λιβανέζους και με τον Άισις, πως λένε εκεί, τους φανατικούς μουσουλμάνους,
Μαθαίνουν οι Βεδουίνοι ότι φτιάχνουν ένα απόσπασμα, λέει, για να πάνε να ελεηλατήσουν τα κοιμήλια της Αγίας Εκατερίνης. Και χωρίς να τους πει κανένας τίποτα, παίρνουν αυτοί τα όπλα και κάθονται γύρω-γύρω, λέει, στα υψώματα από το μοναστήρι και μόλις άρχισαν να μπαίνουν στο στενό το ISIS, αρχίσαν να τους βάζουν και εξαφανίστηκαν όλοι. Όσο, λέει, και αν προσπάθησαν και ξαναπροσπάθησαν να τους πείσουν, να τους κάνουν, να τους επιτρέψουν, δεν μπήκαν ούτε μοναχοί, δεν έχουν όπλα αυτοί εκεί. Τι όπλα να έχουν, τους πάνε μα έχουν όπλα. Χειρότερα. Και σώθηκαν από τι? Από την αγάπη που ανέπτυξαν. Ξαναλέω, από την αγάπη που ανέπτυξαν. Ξεκινάει από τους παλιούς γεροντάτες και περνούσε και πέρασε και από τον ίδιο τον γέροντα Παΐσιο. Και έλεγε ο γέροντας, δύσκολος τόπος εδώ η άσκηση. Γιατί έχω να παλέψω δύο πράγματα. Το λίγο οξυγόνο, όταν σε μια περιοχή τεράστια, όσο βλέπει το μάτι σου, δεν υπάρχει δέντρο, κατά ανάγκη, κατά φυσική πραγματικότητα, δεν υπάρχει οξυγόνο. Τι νομίζετε, αν τα κόψουμε κάποια στιγμή, τα κάψουν όλα, ψοφίσουμε, διότι δεν υπάρχει οξυγόνο. Και έλεγε ο γέροντας, γιατί ο γέροντας είχε ανάγκη το οξυγόνο? Διότι είχε ένα πνεύμα. Ένα πνευμόνι είχε ο ποπουλάκος μας. Γιατί το άλλο στον πόλεμο τραυματίστηκε και τον κόψαμε. Και σχολίαζε κάποιος, κάπου είδα σε ένα κείμενο, με ένα πνευμόνι ο γέροντας έκανε τόση άσκηση, έκανε τόση αγάπη, βοήθησε τόσο πολύ κόσμο. Και θυμάμαι μια φορά που πήγαμε εμείς φοιτητές να το δούμε και λέει, ρε παιδάκια, θα κάνουμε μια αγάπη. Τι γέροντα. Είχαν ξεφορτώσει κάτι τσουβάλια κάτω από την Κοκλομουσίου με άμμο. Ναι, βρε παιδιά, ο πατήρ Τάδε φτιάχνει το κελάκι του. Μη τα κουβαλάει μόνος του. Πάμε να τα κουβαλήσουμε μαζί. Τέσσερις εμείς, δυο τσουβάλια από δυο πεδαμένα. Και ένα ο γέροντας στην πλάτη και μας παραβγήκε στην ανηφόρα. Και λέω, ένα πνευμόνι, αλλά πολύ ψυχή ο γέροντας. Όταν τον είδε ο μοναχός του Βαλεμετάνια να του φιλήσει τα πόδια, και την ίδια στιγμή με το τσουβάλι στην πλάτη ο γέροντας του βάλει και αυτός μετάνοια να του φιλήσει τα πόδια. Έτσι αγαπούσανε και αγαπάνε οι γεροντάδες και οι απλοί άνθρωποι και οι απλοί ασκητές. Δεν σκέφτονται ποιον θα αγαπήσουν και ποιον δεν θα αγαπήσουν. Οι Βεδουίνοι είναι κάτι, έτσι να το κάνω πιο χαρακτηριστικό, όπως οι Τσιγκάνοι οι δικοί μας. Με τα τζαντήρια τους, ίδια πρέπει να είναι φιλοί και όμως αυτοί τους λατρεύουν εκεί κάτω. Αλληλοαγαπιούνται και να το αποτέλεσμα. Αυτοί βοηθούνται στον καιρό της ειρήνης και αυτοί στις δύσκολες εποχές φύλαξαν τα προσκυνήματά μας. Τι ανάγκη είχαν να μπούμε στη φωτιά που θα μπορούσαν οι άλλοι, αν τους λυγίζανε, να τους φάξουν όλους. Το έκαναν όμως. Αυτό σημαίνει αγαπάω. Αυτό σημαίνει αγαπάω. Αυτό σημαίνει αγαπάω. Λοιπόν, θέλω άδεια πάλι. Στο τέλος θα κοπώ. Άδεια. Τέλειωσε η άδεια, θα μου πει καμιά φορά και ο Δεσπότης, θα κάνω μετά.
να πάω μέχρι το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο και να μιλήσω μαζί του. Τέτοιο χαζό παπά έχετε, όλο ταξίδια είναι. Είπα μήπως είχα βάλει μυαλό με την Κύπρο, αλλά μπα, ό,τι καν έπαθα, τα ξέχασα κιόλας. Να είστε καλά, την άλλη Παρασκευή και Σάββατο θα είμαι όλη την ημέρα εδώ και την Παρασκευή και το Σάββατο για εξομολόγηση και πρώτο Θεός και την Κυριακή να λειτουργήσουμε στην άλλη εκκλησία και να συνεχίσουμε. Έχει ο Θεός. Και να μην κάθεστε με τις αμαρτίες. Έλεγε ο καιρό Παΐσιος για τις αμαρτίες. Μη τις κλωσάτε, μωρέ, αυξάνονται και δαμβώνουν πιο πολύ μετά. Κοιτάξτε τις, διέξτε τις. Εδώ δεν είναι Μαρία. Διεφόρτων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Κοιτάξτε τι ωραία τώρα το χωριό. Έφυγε η κύρα Λαμέγιο, τον Ιγόντα. Και όμως βρέθηκαν αρκετοί, φτιάχτηκε μια παρεούλα για να μας κεράσει τον καφέ που της οφείλουμε να τον πιούμε. Όλοι μαζί εδώ κάτω από τον πλάτανο. Έτσι πρέπει να αγαπιόμαστε οι άνθρωποι. Μπράβο σας.